Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο που βρισκόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας και το παράδοξο, μάλλον τα δύο παράδοξα που υπάρχουν σε αυτό. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να έτσι ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρο! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Είμαι ο Θεράπον Φάκας, πρεσβευτής δυτικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί για 901 συνεχόμενα πρωινά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach The Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται για να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το αδιέξοδο, για το αδιέξοδο εκείνο που βρισκόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας, που αισθανόμαστε ότι έχουμε χαθεί, ότι δεν ξέρουμε προς τα πού να πάμε, δεν μας αρέσει αυτό που ζούμε, δεν μας αρέσει παραδείγματος χάρη η δουλειά μας, η σχέση μας ή οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Υπάρχουν δύο παράδοξα σε αυτό το αδιέξοδο, όπως μας λέει ο Ευάγγελος Μπορονικολός στο βιβλίο του «Το διάλειμμα», ένα βιβλίο που παραλάβαμε και από τις εκδόσεις Esoptron και έχουμε ξεκινήσει χθες να το διαβάσουμε και μας άρεσε πάρα πολύ. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό ο Ευάγγελος Πορονικολός μας λέει ότι το μέσα μας, το εαυτός μας μας μιλάει, μας δίνει σημάδια, μας μιλάει συνεχώς. Το θέμα ότι εμείς δεν τα ακούμε. Όσο όμως κάποια στιγμή αυτά τα σημάδια αρχίζουν να μεγαλώνουν, αυξάνονται, κάποια στιγμή φτάσουν σε ένα σημείο που αυτή η σύγχυση μετατρέπεται σε φώτιση. Αρχίζουμε δηλαδή και καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι δεν πρέπει να αλλάξει. Μας μιλάει ο εαυτός μας. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν είναι όχι ότι δεν ξέρουμε, ότι ξέρουμε. Απλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτά τα σημάδια που μας δίνει ο εαυτός μας, με αυτά τις οδηγίες που μας δίνει ο εαυτός μας. Και το δεύτερο παράδοξο είναι ότι από τη στιγμή που καταλάβουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, έχει το εξής παράδοξο, ότι από τη στιγμή που θα έρθει η φώτιση, αντί να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, έχουμε ένα πρόβλημα, αρχίζουμε και δυσφορούμε. Γι' αυτό γιατί όσο δεν γνωρίζαμε, όλα καλά. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είχαμε τη δικαιολογία ότι δεν γνωρίζαμε. Τώρα που γνωρίζουμε όμως, είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε δράση. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κάτι, να θέσουμε στόχους. Αυτό λοιπόν εδώ το βιβλίο, σύμφωνα με τον συγγραφέα του, είναι ένας οδηγός που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην αυτογνωσία μέσω της αναγνώρισης ότι έχουμε ένα πρόβλημα, ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι, της αποδοχής του, της απόφασης να αλλάξουμε κάτι, το να θέσουμε στόχο και από εκεί και πέρα να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε μέσα από τη θεωρία των διαλυμάτων. Τα τρία διαλύματα, το μικρό διάλειμμα, το μεγάλο και το μακρύ διάλειμμα. Θα το δούμε λοιπόν, θα το διαβάσουμε και θα σας πούμε την άποψή μας. Από την αρχή όμως μας άρεσε, έχει μια πλοκή μέσα από την ιστορία δύο αδερφών που συζητάνε μεταξύ τους. Μας έχει έτσι μια ωραία ιστοριούλα και μετά μας καλεί μέσα από τις σκέψεις του συγγραφέα σε συγκεκριμένες ερωτήσεις να απαντήσουμε έτσι ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Η σύγχυση λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τα σημάδια που μας δείχνει ο εαυτός μας και από εκεί και πέρα ενώ γνωρίζουμε δεν έχουμε τη δύναμη ή την όρεξη ή την απόφαση για να πάμε το ένα βήμα παρακάτω. Θα μάθουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι η θεωρία των διαλυμάτων και θα δούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.